οποίος μπορεί να είναι, αν θέλετε, να έχει τις δυσκολίες από την ψήφιση, αλλά θα είναι ένας δρόμος ο οποίος θα έχει τα αναπτυξιακά στοιχεία στην ελληνική οικονομία. Άρα θέλετε να μου πείτε αφενός ότι έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα όλη αυτή η επιδρομή που έρχεται? Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα ξεκινήσει μετά τη λήξη της αβεβαιότητας ότι η χώρα μας είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, όταν θα περάσει και στις διεθνείς αγορές και στην οικονομία. Ότι αυτή η χώρα προχωράει. Συνεχίζει η αβεβαιότητα στα νοικοκυριά. Πώς θα πληρώσω? Για να δούμε λοιπόν, αν θέλετε, και τα μέτρα. Κοιτάξτε, μέτρα. Καταρχάς, είναι γνωστό από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε όλους μας και σε εσάς ότι θα παίρναμε μέτρα 5,4 δις. Είναι γνωστό ότι ήταν κατανεμημένα 1,8 από το ασφαλιστικό, 1,8 από την φορολογία και 1,8 από τους έμεσους φόρους, από την αύξηση των εσόδων. Αυτά ήταν γνωστά. Η κατανομή, αν θέλετε, τώρα για αυτά τα οποία συζητάμε, η οποία είναι μέσα από μια συζήτηση, διαπραγμάτευση, προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς, αυτό το οποίο πρέπει να κρίνουμε και που θα κρίνει η ελληνική κοινωνία, αν αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνονται, τα οποία έχουν, το ότι παίρνει άλλο 1,8 δις από την ελληνική κοινωνία, είναι από μόνο του, αν θέλετε, αρνητικό. Αλλά η κατανομή, ο τρόπος, αν πληρώνω εγώ που έχω περισσότερο δυνατότητα ή δεν πληρώνω εγώ που έχω μεγαλύτερη δυνατότητα ή πληρώνουν οι ίδιοι πάλι, αυτό έχει πρόσημο θετικό ή αρνητικό. Το 24% όμως λοιπόν, το πληρώνουν λέμε όλοι. Λέμε λοιπόν ότι, παραδείγματος χάρη, ένφια, όταν έχεις 6 εκατομμύρια λογαριασμούς, παραδείγματος χάρη, εκ των 6,5 εκατομμύρια λογαριασμούς, δηλαδή σπίτια τα οποία πρέπει να πληρώσουν ένφια, και από αυτά κατορθώνεις και τα 6 εκατομμύρια έχουν είτε το ίδιο, θα πληρώσουν και θα το δουν οι ίδιοι πολίτες, και έχεις μόνο μία αύξηση σε 500.000, τα οποία, αν αυτά τα 500.000 εγγραφές, δηλαδή 500.000 σπίτια, τα οποία είναι real estate, επιχειρήσεων, αυτό, έπρεπε να πληρώσουν κάτι παραπάνω από τη στιγμή που έπρεπε να βάλεις, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να πάρεις από κάποιους οι οποίοι είχαν περισσότερη οικονομική δυνατότητα. Άρα, έρχομαι κύριε Κατσανιώτη, άρα εσείς, εφόσον κάνετε αυτή τη δήλωση, δεν ήσασταν υπέρ της κατάργησης του ένφια. Είμαστε υπέρ, σας λέω, πρέπει και να ξεκαθαρίσετε. Ξεκαθαρίζουμε με την πράξη μας και σας λέω το εξής. Εμείς το Γενάρη κριθήκαμε σε όλο το εφτάμενο προσπαθώντας να κάνουμε μία συμφωνία όσο το δυνατόν καλύτερη εντός της Ευρωζώνης. Ο κύριος Στουρνάρας πάντως λέει ότι ζημιώσατε τη χώρα 86 δις. Ο κύριος Στουρνάρας να μην μπερδεύει το ρόλο του, είτε ως υπουργός, να θυμάται και το ρόλο του ως υπουργός οικονομικών, μιας κυβέρνησης η οποία πολλαπλασίασε τα προβλήματα και μας έφερε μέχρι εδώ πέρα, και να τον ξεχωρίσει αυτό το ρόλο και το παρελθόν με το ρόλο του κεντρικού τραπεζίτη. Μάλιστα. Κύριε Κατσανιώτη. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την αριθμητική της αριστεράς και του κυρίου Πουλάκη την πραγματικότητα. Ο κύριος Πουλάκης συγκρίνει τα 5 χρόνια αυθαίρετα, γιατί έτσι θέλει, και δεν συγκρίνει την προηγούμενη διακυβέρνηση που, όπως είπε, ήταν υπουργός οικονομικών ο κύριος Στουρνάρας, και τη σημερινή. Γιατί δεν λέει ευχαριστώ στον κύριο Στουρνάρα, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος, ξέρετε, έκανε την αναχρηματοδότηση των τραπεζών. Δεν την κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Τότε ο κύριος Τσίπρας πήγαινε στον κύριο Στουρνάρα και τον ευχαριστούσε. Τώρα που ο κύριος Στουρνάρας λέει την πραγματικότητα, γιατί με μεγάλη ευκολία ξεχνάμε Γενάρη με Σεπτέμβρη. Προσπαθήσαμε. Δεν μας φτάνει η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά κανένα. Ο λογαριασμός ΣΥΡΙΖΑ αφορά τους πάντες. Ο κύριος Υπουργός Οικονομικών τότε δεν θα περάσει έτσι εύκολα, επειδή έγιναν πάλι οι εκλογές, τις ευθύνες του. Ο κύριος Βαρουφάκης καταχρέωσε τη χώρα. 6-7 μήνες μας κόστησαν 80 δις. Με ευκολία ο κύριος Πουλάκης λέει ότι εμείς πήραμε μόνο 9 δις μέτρα. 5,4 είπε. 5,4 συν 1,6. Όχι, 5,4. Δεν έχετε πάρει και το 1,6. Έχουμε ψηφίσει ήδη. Τα μέτρα του Ιουλίου-Αυγούστου είναι 5,4. Είναι το 3% του ΑΕΠ. Μπερδεύεστε. Διαιρεμένο. Πήρατε 1,5 εκατομμύριο το 2015. 1,5 δις. Λέω για τη συμφωνία. Ψηφίσαμε 3,5 δις. 5,4 και ψηφίζουμε 1,6 ήδη. Πόσο ήταν τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Σαμαρά, θυμάστε? 10 δις μόνο το 2014. 10 δις στο σύνολό τη. Στο σύνολό τη. Στο σύνολό τη. Μόνο το 2014. Στο σύνολό τη. Παίρνοντα μια ύφεση 7% και φέρνοντα ανάπτυξη. Θα πρέπει να συγκρίνεστε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Τα 5 χρόνια που λέτε να τα ξεχάσετε. Κύριε Κατσανιώτη, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Σας αρέσει πολύ ο κύριος Αντρέας Παπανδρέου ότι κάνετε εκδηλώσεις, αλλά θα έχετε το τέλος του Γιώργου Παπανδρέου. Να το θυμάστε. Γιατί έχετε αλαζονία που δεν σας πρέπει. Γιατί έρχεστε και λέτε στον κόσμο ότι θα πληρώνει με έμεσους φόρους και αυτό είναι ανάπτυξη. Και λέτε επίσης ότι θα πληρώνει φτωχή.
Ποιος θα τολμούσε να φέρει αυτό το υπερταμείο που δίνει την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια. Αυτό είναι αριστερά. Αυτό λέγατε στον κόσμο. Αυτό ψήφισε το Σεπτέμβρη. Ψήφισε το Σεπτέμβρη τον κόφτη. Το τι έγιναν εκλογές, να σας θυμίσω ότι γίνονται πάντα εκλογές. Πάντα εκλογές. Και να σας θυμίσω επίσης αυτό που δεν θέλετε. Και οι προηγούμενες εκλογές έγιναν αφού είχε γίνει η κυβέρνηση Παπαδήμου. Αφού η Νέα Δημοκρατία είχε μπει στην κυβέρνηση Παπαδήμου, αφού η Νέα Δημοκρατία είχε αποδεχθεί το μνημόνιο και αφού η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα αλλάξει το μείγμα. Να έρθουμε άρα, στο τι θα και την προηγούμενη τώρα, φορά που έγιναν εκλογές, εσείς λέγατε ότι πρώτη φορά έγιναν με εσάς εκλογές λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Κατσανιώτη, να έρθουμε λίγο στο σήμερα και να μας αποσαφηνίσετε τι στάση τελικά θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία. Και ένα υποερώτημα, αν θέλετε. Για ποιο λόγο κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι πουλάει τα ασημικά της χώρας, όταν εκείνοι μιλούν για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, κάτι το οποίο θέλατε και εσείς ως προηγούμενη κυβέρνηση? Όχι, εμείς δεν το θέλαμε ως κυβέρνηση. Στον πυρήνα της λογικής μας είναι η ανάπτυξη της κρατικής περιουσίας, η αξιοποίησή της. Όταν η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για την Κόσκο, τότε όλοι ήταν στα κάγκελα. Όταν η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για τα αεροδρόμια, τότε όλοι ήταν στα κάγκελα. Το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν ξέρουμε ποια περιουσία ακόμα δεν μας έφεραν τα παραρτήματα. Να ξέρουμε ποιες κρατικές εταιρείες μπαίνουν σε αυτό το υπερταμείο. Σε αυτό το υπερταμείο που είναι για 4 γενιές. Σας θυμίζω ότι τα ΙΠΕΔ ήταν για 6 χρόνια. Και είχε και ταβάνι. Μόνο που το ΙΠΕΔ δεν επιτρέπεται. Είχε και ταβάνι. Όταν τελειώσω, θα πείτε ό,τι θέλετε. Συγγνώμη. Είχε ταβάνι. Θα πούμε λοιπόν. Και αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Ένα υπερταμείο που στην ουσία δεν ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση και δεν ελέγχεται γιατί τα δύο μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι ξένοι ποια θα είναι και ο πρόεδρος θα πρέπει να τον ορίσουν οι δανειστές. Γι' αυτό μιλάμε. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Δεν ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση, άρα δεν έχει κανένα δημοκρατικό έλεγχο. Ξέρετε, ο κόφτης και το υπερταμείο που ανήκει στους ξένους είναι η μόνιμη επιτροπία της χώρας για τα επόμενα 100 χρόνια. Να απαντήσει ο κύριος Πλάκης. Θα ήθελα να πω ότι, κοιτάξτε, το ΤΑΙΠΕΔ συγκρίνει ανώμια πράγματα ή και αυτό που προσπαθεί να συγκρίνει είναι εις βάρος του. Στο ΤΑΙΠΕΔ, ό,τι έμπαινε ήταν υποχρεωτικό, είτε ήθελε ο υπουργός είτε ήθελε η κυβέρνηση, από τη στιγμή που έμπαινε στο ΤΑΙΠΕΔ έπρεπε να πουληθεί. Να αξιοποιηθεί. Και μάλιστα να πουληθεί. Να πουληθεί. Και μάλιστα αυτό τίμημα, αυτό θα έπαινε ό,τι εισπρατότανε, θα έπρεπε να πάει για την αποπληρωμή του χρέους. Τώρα αυτό εδώ πέρα το ταμείο, σας παρακαλώ, ζητήσατε να μην σας διακόψω. Λοιπόν, τώρα αυτό το μεγαλύτερο το υπερταμείο, το οποίο πρώτον φτιάχνεται από μια επιτροπή η οποία προτείνει ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αυτή η επιτροπή είναι κατά πλειοψηφία, είναι όλοι οι Έλληνες και κατά πλειοψηφία έχει η ελληνική κυβέρνηση που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο. Και ήταν η μεγάλη, αν θέλετε, σύγκρουση του 17ου στον Ιούλιο στη συζήτηση. Ακούστε όμως. Αυτό λοιπόν, ό,τι μπαίνει εκεί πέρα και θα μπει σχεδόν το σύνολο της κρατικής, είναι για αξιοποίηση και όχι για πώληση. Δηλαδή μπορεί αυτό το διοικητικό συμβούλιο να συζητήσει ότι κοίταξε να δεις, αυτό νομίζω ότι είναι καλό να πουληθεί, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί, δηλαδή να επινοικιαστεί για κάποια χρόνια στην τέτοια. Τα έσοδα αυτού του πεδαμείου, με απόφαση αν θέλετε από τη συμφωνία του Ιουλίου, είναι ότι το 50% των εσόδων θα πηγαίνουν για την αποπληρωμή του χρέους από τη στιγμή που έχουμε ένα δυσβάστακτο χρέος και πρέπει να φτάσουμε, και το άλλο 50%, δηλαδή το μισό-μισό, θα πέφτει στην ελληνική αγορά, θα πέφτει στην ανάπτυξη. Να μείνουμε λίγο στο χρέος, να δούμε πού βρίσκονται οι προσδοκίες για το Eurogroup της Τρίτης. Λοιπόν, θέλω να σας πω να συμφωνήσουμε για πρώτη φορά, αν θέλετε, τουλάχιστον και σε αυτό εδώ πέρα το πάνελ, ότι το χρέος το οποίο έχει η ελληνική κυβέρνηση είναι δυσβάστακτο. Το χρέος το οποίο έχει η ελληνική κοινωνία, το χρέος το οποίο έχει η χώρα μας. Και να θυμηθούμε ότι κάποια στιγμή, αλόγιστα, επί 30-40 χρόνια, κάποιοι κάνανε πολιτική με το να δανείζουν λεφτά και να τα σκορπάνε. Και αυτό είναι το 320-330. Πανηγυρίζαμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, για τσιμεντένια, για άλλα. Να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά για να δούμε τι αντιμετωπίζουμε τώρα. Το χρέος είναι δυσβάστακτο και θα πρέπει να βρεθεί λύση. Γιατί άμα δεν βρεθεί λύση, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, αν θέλετε, και να σηκώσει κεφάλι η ελληνική κοινωνία. Έτσι λοιπόν, εμείς έχουμε καταθέσει και αγωνιζόμαστε ούτως ώστε και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να φτιαχτεί ένας οδικός χάρτης. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Πόσο ρεαλιστικό είναι για την Τρίτη? Πόσο ρεαλιστικό είναι, γιατί καθώς οδεύουμε προς τις 24 του μήνα, αρχίζει και πέφτει ο πύχης απ' έξω. Βέβαια, ήρθε η δήλωση του Τζακ Λιού, ωστόσο.
δεν ακούμε τόσο δυνατές φωνές από την πλευρά των Ευρωπαίων. Ήρθε η δήλωση του Τζάκλιου. Ήρθε για πρώτη φορά μια δήλωση του Σόιμπλε, ο οποίος ενώ μετά ήταν κάθετος. Αυτό δεν είπε. Ναι. Μιλάμε για μια δήλωση όπου μέχρι πριν από λίγο καιρό, επί όλα τα χρόνια, ήταν αυτός ο οποίος έλεγε με τίποτα, δεν συζητάω για τίποτα το χρέος, και τώρα έστω κάνει ένα βήμα. Βλέπουμε εδώ και όλο το χρονικό διάστημα των 6-7 μηνών την σύγκρουση των θεσμών, δηλαδή ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο λέει ότι δεν μπορεί, δεν είναι βιώσιμο αυτό το χρέος, και βλέπουμε κάποιους Ευρωπαίους οι οποίοι να λένε όχι, είναι ή δεν είναι. Άρα βλέπουμε μια σύγκρουση η οποία υπάρχει και επί του τεχνικού θέματος και επί του πολιτικού. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας απαντήσω με ευκολία για την Τρίτη. Είμαστε αισιόδοξοι και δίνουμε τη μάχη από το Επιτελείο και από το Υπουργείο Οικονομικών που διαπραγματεύεται. Αλλά θέλω να σας πω ότι το χρέος έχει ξεφύγει, αν θέλετε, πολιτικά από τα στενά όρια της χώρας μας. Συζητείται και θα βρεθεί μια φόρμουλα η οποία θα είναι προσθετική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του. Πριν σας ακούσουμε, κύριε Κατσανιώτη, θέλω όλοι μαζί να δούμε, ο Γιώργος Δασιόπουλος θα μας ενημερώσει, τι ακριβώς συνέβη στην Κοζάνη. Ακόμα ένα περιστατικό φραστικής επίθεσης. Ένταση, Άννα, δεν έχουμε μόνο και μέσα στη Βουλή. Ένταση είχαμε χθες σε εκδήλωση μνήμης στη Σκήτη Κοζάνης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, εκεί βρισκόταν και ο βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίμης Δημητριάδη.